Σύντροφε, ήσουν πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης για την απελευθέρωση από τα δεσμά της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, πότε με το ελασίτικο του Φέκη, πότε με το κοπίδι και το πενάκι, στις φυλακές και τις εξορίες. Για όλους εμάς, τα μέλη της ΚΝΕ, ήσουν και θα είσαι παράδειγμα ακλόνητης θέλησης, αντοχής και πίστης στα ανώτερα ιδανικά μας, τα οποία σε όπλιζαν με αστήρευτη δύναμη. Να είσαι σίγουρος ότι τα ίδια ιδανικά φλογίζουν και εμάς, τους κνήτες και τις κνήτισες. Θα αποτελείς για μας ένα μάθημα ζωής. Πάντα δημιουργικός, σεμνός, πρωτοπόρος, ευρηματικός, πολύπλευρος, θαραλέος, τολμηρός. Νέος ήσουν, μαθητής γυμνασίου, όταν με τα σκίτσα και τις γελιογραφίες σου, τα χρόνια της κατοχής, σημάδευες τον αντίπαλο και έπαιρνες με αυτόν τον τρόπο μέρος στην αντίσταση. Νεαρός ελασίτης και μέλος της ΕΠΟΝ ήσουν, όταν το γερμανικό οπλοπολιβόλο τραυμάτισε σοβαρά τα δυο σου χέρια και όμως δεν το έβαλες κάτω. Με αυτά τα δυο τσακισμένα χέρια, για όπλο άφησες πίσω εικαστικές δημιουργίες, μαρτυρίες της κόλασης των φυλακών και της εξορίας, αλλά και μαρτυρίες του ηθικού αναστήματος τόσων χιλιάδων ανώνυμων και επώνυμων αγωνιστών. Αυτές τις θυσίες χιλιάδων και τις δικές σου απαθανάτησες στα έργα σου. Πέρασες αλίγιστος, μέσα από φωτιά και σίδερο, 16,5 χρόνια δεσμότης, όλα τα βασανιστήρια και μαρτύρια στα οποία σε υπέβαλε το αστικό κράτος. Και όπως έχεις γράψει, και όπως έχει γράψει και ο ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος, και ίσως εκεί που κάποιος αντιστέκεται χωρίς ελπίδα, ίσως εκεί να αρχίζει η ανθρώπινη ιστορία και η ομορφιά του ανθρώπου. Είχες ηθικό ανάστημα πολύ ψηλότερο από τους βασανιστές και τον κόσμο που εκπροσωπούν. Η ηρωική σου δράση, αποτελώντας κομμάτι της αιματοβαμμένης ιστορίας του κόμματός μας, αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις νέες γενιές στους σημερινούς καιρούς και έχει αφήσει ανεξίδηλο το στίγμα της. Οι αγώνες και οι θυσίες σου για την κατάργηση της εκμετάλλευσης διαπερνούν το σύνολο του έργου σου και δεν πάβουν να καλούν σε νέους αγώνες το σήμερα. Μας δίνεις δύναμη να συνεχίσουμε στον δρόμο που κι εσύ διάλεξες. Πολέμησες με όλο σου το είναι και την τέχνη σου. Αγωνίστηκες και με τη γραφίδα και με το πινέλο σαν αληθινός επαναστάτης. Προσπάθησες με τα σχέδια και τα χρώματα να αποδώσεις όσα πίστευες δίκαια. Και αυτό είναι και το πιο ωραίο στην αληθινή γνήσια τέχνη. Αναφέρουμε τα δικά σου λόγια όπως τα περιέγραψε σε κάποιο βιβλίο σου. Είχα στρατεύσει τις όποιες εικαστικές μου επιδόσεις στον χώρο του ιδεολογικού μου πιστεύω. Πράγματι με το έργο σου ήθελες να καταγγείλεις και να πληροφορήσεις. Η τέχνη σου ήταν βόλη που σημαδεύει το σύστημα και την αδικία. Όπως έλεγες και ο ίδιος, η τέχνη που της είναι αδιάφορος ο ανθρώπινος πόνος που πολεμά τις χαρές της ζωής είναι τέχνη σύμφωνα με τις επιταγές των προνομιούχων. Δεν θα ξεχάσουμε τις συμμετοχές σου στα φεστιβάλ της ΚΝΕ, ακόμα και όταν είχαν αρχίσει να συγκαταλείπουν λόγω υγείας οι δυνάμεις σου. Δεν θα ξεχάσουμε όταν, στο 41ο φεστιβάλ στην Αθήνα, παρευρέθηκε σε έκθεση που είχε πραγματοποιηθεί προς τιμήν σου στο στέκι πολιτισμού και μάλιστα παρά την προχωρημένη σου ηλικία, όχι μόνο ήσουν εκεί, αλλά και μιλούσες με τα μέλη της ΚΝΕ, τους επισκέπτες του φεστιβάλ. Έλυνες απορίες, μας έδινες πληροφορίες για τα έργα σου. Αλλά και στο περσινό φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, όταν σήκωσες μαζί μας και εσύ τη γροθιά σου για να τραγουδήσουμε τη διεθνή. Ως ελάχιστο φόρο τιμής, στο φετινό κεντρικό φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή, θα είναι αφιερωμένη η εικαστική έκθεση σε σένα, σύντροφε Γιώργο. Θέλουμε όλοι οι νέοι και οι νέες που θα επισκεφτούν το χώρο να έρθουν σε επαφή με το έργο σου, να αντλήσουν και αυτή δύναμη και έμπνευση, όπως εμείς. Για όλους εμάς, τα μέλη της ΚΝΕ, αυτή η έκθεση δεν θα είναι μια απλή εικαστική έκθεση, αλλά ζωντανές μνήμες αγώνων και θυσιών. Πριν λίγες μέρες, μάλιστα, σε επισκεφτήκαμε αντιπροσωπεία του κόμματος και της ΚΝΕ στο σπίτι σου. Ενώ συχνά όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν κοντά σου, ακούγαμε με συγκίνηση και προσοχή τις ιστορίες σου. Σύντροφε Γιώργο, με τον αγώνα και την τέχνη σου άνοιξες και για μας, τη νέα γενιά των κνητών, ένα παράθυρο για να ατενίζουμε το μέλλον. Και όπως γράφει και το ποίημα του Σκελιανού, που είχες επιλέξει να συνοδεύει κάποια από τις ξυλογραφίες σου, με τον νοτιά, με το βοριά, λαλάτε τη τηλευτεριά για να γιομίσει τον αγέρα. Πριν έβγει ο ήλιος, να είμαστε έτοιμοι, τη νέα να ειδούμε μέρα. Για να γίνει πράξη αυτή η νέα μέρα, αυτή η νέα κοινωνία για την οποία και εσύ έδωσες τη ζωή σου, όλοι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα σου. Κάτω από την ίδια σημαία μέχρι την τελική νίκη.